Φούρναρη. Θα μιλήσω σοβαρά τώρα, μην κάνετε. Θέλω μια φορά να μιλήσω σοβαρά. Άντε να δούμε. Κάτσε, δήλωσε μια φορά. Είναι η πρώτη φορά που στη ζωή σου μιλάω σοβαρά. Ραπ, έλα λίγο ρε, έλα λίγο. Βλέπει η μητέρα σου, χαίρεται τώρα. Θέλω να ανοίξω την καρδιά μου. Ναυτόπουλε! Θέλω να ανοίξω την καρδιά μου. Έλα, κάνουμε επίλογο όλοι. Ναι, όχι, μην γελάτε και κάντε. Ο Φούρναρης διαμιλήσει. Ναι, εγώ αυτό θέλω να μιλήσω σοβαρά. Ενημερωτικά, αύριο την Κυριακή είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας, όχι λαϊκού δικαστηρίου του μαγαζιού, και θα έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακό σχολιασμό. Και ΑΕΚ. Την Κυριακή θα έχουμε σχολιασμούς. Ήρθα εδώ σε μια. Τώρα ανοίγω την καρδιά μου. Ανοίγω την καρδιά μου. Άνοιξε. Γιατί αισθάνομαι σαν σπίτι μου εδώ πέρα. Σπίτι μου. Να, είδες τώρα με κάνει. Αισθάνεσαι σαν σπίτι μου. Ναι, ήρθα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Γιατί... μια τεράστια δοκιμασία. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε. Τα ξέρεις εσύ, άλλες οι κουτσομπόλεις. Τα λες δεν όλα. Λέω τίποτα. Ναι. Με το παιδί που τα είχατε. Εντάξει, καλά. Το παιδί το. Ναι. Το παιδί το. Λέγε. Λοιπόν, σε μια. Για να ακούσω την ερώτηση που έχει πάλι κάτι. Για τις σπουδές, ρώτησε ένα παλικάρι που έχει 5-6 πτυχία. Και τον ξέρω, τον λατρεύω. Έχει 5-6 πτυχία και έχει σπουδάσει Καναδά. Έχει κανένα περίσιο. Λέει, αν σου ερχόταν τώρα ξανά η ευκαιρία. Μετάνιωσε που δεν σπούδασε. Και αν σου ερχόταν τώρα η ευκαιρία, θα σπούδαζε. Να πάρει 300 ευρώ το μήνα. Μιλά καταπληκτικά. Δεν θέλω να σου πει ότι θα μπορούσε, αν ήσουν και. Έχει καλλιέργεια πανεπιστημιακή. Και δεν έχω, δεν έχω, εγώ δεν έχω καλλιέργεια πανεπιστημιακή. Εγώ έχω καλλιέργεια. Του δρόμου. Ναι, δηλαδή, επειδή σε έχω μεγαλώσει μέσα στην αγορά, γνωρίζω τι γίνεται. Αυτό λέει. Εντάξει, αυτό ναι, γνωρίζω. Λέει. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Το περπατήσιο. Δεν μπορώ να το κάτσω. Ξία, όπως. Ναι. Το πανεπιστήμιο της ζωής, λες, παιδί μου, του πεζοδρομίου. Ναι, πανεπιστήμιο αυτό. Είναι το πεζοδρομίο. Ναι, λέει, αν γινώσουν σαν 18-19 ετών, θα ήθελες να μπεις και πανεπιστήμιο. Αυτό λέει. Ποτέ. Ποτέ. Ναι. Όχι. Λοιπόν, good. Το πανεπιστήμιο, να πω κάτι για όλους μας, είναι καλό, αλλά τη ζωή τη ζεις στο περπατητό, εδώ που είμαστε. Έτσι. Και τα παραπέρα. Ναι, χρειάζεται το πανεπιστήμιο. Χρειάζεται, γιατί κοίτα. Κάπου λες αυτός είναι έχει πάει πανεπιστήμιο. Στην πράξη, αν μπορεί να γίνει αυτό. Επί του πρακτέου, ρε παιδί μου. Τι στην πράξη, ο άνθρωπος, σου ιδέα πήγαινα. Εγώ δεν πήγαινα, όχι. Το πανεπιστήμιο, ναι, το σέβομαι. Σε ρώτησε το παιδί, άμα θα πήγες πανεπιστήμιο, θα πήγαινε. Είπα, όχι. Όχι, είπα. Δεν είμαστε μούτρα, εμείς να πάμε στο πανεπιστήμιο. Αλλά εγώ. Συγγνώμη λίγο. Πατέρα, ναι. Αυτό το παιδί που σε ρωτάει να μην συνεχίσει τις σπουδές του, να το σταματήσει. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω. Αυτό είναι του καθενός το εγώ. Εγώ είμαι του πεζοδρομίου. Ο άλλος είναι του πανεπιστημίου. Μπράβο. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αυτό θέλω να πω. Μπράβο. Εγώ θα σεβαστώ αυτόν που είναι πανεπιστημιακός και αυτός θα σεβαστεί εμένα που είμαι πεζοδρομιακός. Χειροκρότημα. Έτσι. Για τα λέω αλλιώτικα. Αλλά την Πέμπτη τι θες να σε φέρω. Την Πέμπτη, άκου. Την Πέμπτη. Γλυκά γιατρός. Είσαι του γλυκού. Του γλυκού είμαι. Είσαι. Τριγωνάκια, προφιτερολάκια, γουστάρεις. Εγώ σας έχω ετοιμάσει. Άσε, μη μας το πεις. Ριγανή από τα χέρια μου. Τελείωσε. Χέρι είναι αυτό. Τσάι βουνίσιο. Μ' αρέσεις. Για να είστε υγιείς και να ζήσετε μια μέρα παραπάνω. Τι θέλουμε άλλο. Άνω πράγμα. Την καλή παρέα μας. Και θα χαρώ τον Τούντα, εσένα, τον Βασιλάκη, τον κάθε Βασιλάκη. Ακόμα και τον εχθρό μου να μπει στο σπίτι μου. Ακόμα και τον εχθρό μου. Για τα σκυλάκια να φέρουμε τροφή. Σκυλάκια με έκανε κουμάντο. Εντάξει. Έχω. Εντάξει. Για τα σκυλάκια έχω. Τέλος. Όταν θα ξεμείνω, θα μου πει. Κωνσταντίνε μου, πάρε τηλέφωνο του Δημάρχου για να τον πάρω εγώ. Γιατί μόλις ακούει το όνομά μου Βαραβάς, τι θέλεις. Αυτά έρχονται. Δήμαρχος Θέρμης, καλός, πώς τον λένε. Παπαδόπουλος. Εντάξει. Παπαδόπουλος. Ευχαριστούμε. Και η γραμματέας, η Ειρήνη. Τεφαρίκη. Με το που με είπε ότι τύπος, την άλλη μέρα ήρθαν σε 10 λοιπόν, το παλικάρι που σε ρώτησε λέει, Βαραβά, έχω φάει τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Καναδά με το κουτάλι. Μιλάς πιο στρωτά και εύγλωτα από τουλάχιστον τους μισούς εκεί μέσα. Χίλια μπράβο, Βαραβά. Θα ήθελα να έχω τέτοιους οπαδούς και στο Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός είμαι. Μπράβο το φίλο. Είναι ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, το παλικάρι. Φανταστικός τύπος. Εντάξει, είναι η γνώμη του. Η γνώμη του. Αλλά εγώ θα πω κάτι, εδώ πως είμαστε όλοι μαζεμένοι, από πίσω μου έχω τον κύριο Μαλάτο.
να γυρίσω να τον πανίσω. Ρίγανη και τσάι βουνίσιο, ίσον μπάφο. Λίγο με τον Ολυμπιακό με κάνει στραβοτιμονιές, ενώ η αλήθεια σου, η αλήθεια σου δεν μπορεί να τη βγάλεις. Γιατί, Μαλάτο? Τη βγάζεις? Εντάξει. Χτυπηθείτε τώρα εδώ έξω να γίνει χαμός. Τηλεθέαση 1000%. Μαλάτος εναντίον Βαραβάτο. Εγώ χαίρομαι που είσαι Ολυμπιακός και καλά είσαι, αλλά πρόσεξε, τι σε ρώτησα. Στον Ολυμπιακό και εσύ έτρεξες και εγώ σαν ΠΑΟΞης έτρεξα, αλλά είχατε μεγάλες τραβοτιμονιές απέναντι μας. Και όχι μόνο σε εμάς, σε όλους. Μεγάλη αλήθεια. Καλό κι αυτό. Μεγάλη αλήθεια. Αλλά παλίκαρε σαν τον Κούλι. Αμπελόκηπους. Δεν. Τέλος. Κάτσε, θέλω να πω, δεν μίλησα. Ρε που σηκώνω, δεν μίλησα. Μια ζωή ρε που σηκώνω να μιλήσω. Είπε μία φορά. Αυτό ήταν η μαρμίτα. Αυτός ήταν ο ρόλος του στη μαρμίτα. Πάντα που πήγαινε να μιλήσω. Ο άντρας χθες. Χθες και ο άντρας ναι, σήμερα. Μια χαρά είμαι. Μακάρι ο κόσμος να ήταν σαν εμένα. Ναι, καλά. Ο άντρας μακάρι, θες... μακάρι ο κόσμος να ήταν σαν το Φούρναρι. Θα ήταν καλύτερος. Κάτσε εδώ μπροστά, Δημήτρη, εδώ. Ναι. Δέκα και μισή θα είμαστε εκεί. Μία η ώρα φεύγουμε γιατί έχω εκπομπή. Λοιπόν. Και ο κόκκινος. Λοιπόν. Ναι. Λέγε. Κάτσε. Λοιπόν. Ήρθα σε μια... Μέρκη ο Βαραβάς είναι την τελευταία στιγμή. Μέρκη ο Βαραβάς είναι την τελευταία στιγμή. Δεν μιλήσω. Ο Φούρναρης είναι πόσο σου πήρες εδώ. Λοιπόν. Ο Βαραβάς θέλει κάποιο λοιπόν. Βαραβάς είναι ιστορία. Ιστορία. Λοιπόν. Εντάξει είναι ότι είμαι μικρός. Είμαι μικρός, εντάξει. Φούρναρη θα κάνεις κανένα τέταρτο. Σε παρακαλώ. Μετά πείτε τα, μετά. Ο Γιάννης κλαίει. Θέλω να ανοίξω. Ο Γιάννης κλαίει. Γιατί, τώρα βρήκες να κλάψει, κλάψε μετά να μιλήσω εγώ και μετά κλάψε. Γιατί κλαίει αυτός. Τι έπαθε, δεν. Οι άντρες δεν κλαίνε, μονάχα πονάνε. Συγκινήθηκε ο Γιάννης. Συγκινήθηκε πολλά. Μεγάλη στιγμή. Θα μιλήσω. Γιατί ρε, τι έπαθες. Εντάξει. Ήρθα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου, μια μεταβατική περίοδος. Τώρα βρήκα να χτυπήσω το κινητό. Τώρα βρήκα να αλλάξετε το κινητό. Καμώ του. Ο Γιάννης θυμήθηκε αυτά τα έχει χάσει ο Ολυμπιακός στα πρωταθλήματα. Λοιπόν, από την αρχή κασέτα. Λοιπόν. Όχι, ο Γιάννης φεύγει από τη Θεσσαλονίκη. Και χάνει την παρέα μας. Αυτό είναι. Εντάξει. Θα πάει κάτω εκεί στους Καμουτζίδες. Παρέα τέτοια δεν θα βρει, αλλά θα έρχεται. Μην το φρενάρετε, μεθαύριο θα τελειώσει. Λόισε, ρε, τι λέτε. Λίρα 100. Φούρναρη, ξεκίνα λοιπόν. Το πρώτο. Βάλε Δευτέρα. Λοιπόν. Ξανά πάλι. Σε μια λοιπόν. Δύσκολη στιγμή. Ήρθα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου, μια μεταβατική περίοδος. Εδώ κάθε Δευτέρα ήταν η ψυχοθεραπεία. Μια μεταβατική περίοδος. Εδώ κάθε Δευτέρα ήταν η ψυχοθεραπεία μου. Έλα ρε πούστη, γαμώ την πουτάνα μου, επίδες του Πετρολάρου τώρα. Ρε μαλάκα τριπλοσάγωνε, τώρα με πήρες ρε πούστη. Ρε μαλάκα. Ξανά πάρτε. Ξανά μία στασίλια να είναι γκόμενα. Όχι ρε, ο τριπλοσάγωνος επίδες. Ξανά πάρτε από την αρχή. Πάλι. Ήτανε σε μια απολύτηση. Έλα μην ξεφτύχει. Ναι. Περίμενε. Τώρα βρήκες να φύγεις, φύγε μετά. Ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή πάλι. Ξανά πάλι. Εδώ κάθε Δευτέρα ήταν η ψυχοθεραπεία μου. Γνώρισα απίστευτα άτομα. Η παιδική μου ήρωση και δεν το κάνω για να χλύψω και να κάνω. Πραγματικά στη ζωή μου το έφερε το πλήρωμα του χρόνου. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και δεν κάναμε τίποτα στη ζωή μας. 12 με 2 άκουγα Ραπτόπουλο και μετά έβαζα ξυπνητήρι για να ακούσω Ασλαμά με τον Παπαδόπουλο στο κάτω από τη Βικτόρια. Του καταστρέψαμε το μαλάκα. Με καταστρέψατε. Και το πλήρωμα του χρόνου, αν και είμαι φόλα Λίβερπουλ, ήταν απ' έξω στα πλατό της Μαρμίτας εκεί στο Old Trafford, γιατί από πίσω είναι το Old Trafford, και ένιωσα σαν το παιδάκι που ήμουνα στις ακαδημίες του Ball Boy και τσούκου 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 έγινα κι εγώ, έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι να είμαι μαζί με τους παιδικούς μου ήρωες. Ευχαριστώ τον Κώστα και τον Μάριο Ασλαμά. Βέβαια, απομυθοποιήθηκαν όταν τους είδα, τους γνώρισα από κοντά. Είναι πιο βλάκες από ό,τι περίμενα. Όντως, αυτό να έχει δίκιο. Όταν θέλεις να απομυθοποιήσεις το είδωλό σου, απλά έμαθα πολλά πράγματα και από τους δύο. Είναι δάσκαλοι.
Βέβαια όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν γιατί πολλές φορές διαφώνησα με τον Βασίλη, αλλά όταν πληρώνεις πάντα έχεις τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Όλα αυτά εδώ στήθηκαν γιατί μάτωνε ο Βασίλης οικονομικά. Και τον ευχαριστώ για όλα και που μας ανέδειξε το ταλέντο μας με την Παράνοια 24 που κάναμε την εκπομπή. Απλά έτσι κι αλλιώς όλα αυτά δεν έχουν σημασία γιατί παλέσβησε τις εκπομπές. Κοίτα για σαν να μην γίνανε ποτέ. Δηλαδή μια τεράστια αποτυχία πάλι. Καινούρια και αρχή θα κάνεις. Κάνω μια καινούρια αρχή. Εντάξει. Ευχαριστούμε τον Βασίλη που μας βοήθησε. Απλά σαν να μην έγιναν ποτέ όλα αυτά. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα έρχεσαι εκεί στη... Θα έρχομαι. Εγώ θα είμαι δικό σας Παντοτινάο. Η μαρμίδα για μένα είναι ιδέα και εγώ πάντα είμαι με τις ιδέες. Το λέω δηλαδή πραγματικά και εσένα. Δηλαδή, θα του δώσει εκπομπή τον boost. Ε? Θα κάνει εκπομπή. Θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Δεν είναι. Δικηγόρε, τα ακούνε ο Μάρτσο Τσέκεβάρα ότι η μαρμίτα είναι ιδέα και ανατριχιάζουν. Όχι, για μένα είναι ιδέα. Για μένα είναι ιδέα και ώρες-ώρες. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Μετά από όλα αυτά που είχα περάσει, δηλαδή αυτό μου άλλαξε τη ζωή. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Πώς θα το πω με λόγια, χάθα. Θα βγαίνει από κάτω. Λέω πού βρίσκομαι, τι κάνω, τι ράνω. Αλλά όντως πραγματικά θέλω να πω ότι και τον Κώστα και τον Μάριο ήταν οι παιδικοί μου ήρωες. Δηλαδή μέσα στις 5 εκπομπές που μου άρεσε στο ραδιόφωνο, οι 3, οι 2 ήταν οι δικές σας. Την άλλη δεν θα την πω. Αλλά... Σε βοήθησε η μαρμίτα να βρεις ερωτικές συντρόφους. Ναι, δεν θέλω να πω όμως τώρα. Δεν θέλω να πω. Ναι, ναι. Σταμάτα. Γιατί είναι πολλά. Εντάξει, έχουν γίνει πολλά σκηνικά. Ένας είναι ο γιατρός. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Και ίδιο εσείς εδώ οι δυο φαλακροί. Δηλαδή, σ' άκουγα εσένα το πρωί, κοιμόμουν με σένα και ξυπνούσα με σένα. Και είστε τόσο διαφορετικοί που ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Και εμένα αυτό με βοήθησε και στη μετέπειτα ζωή μου. Δηλαδή, βλέπω τη ζωή μου. Αν δηλαδή... είναι αυτό το αποτέλεσμα να μην βλέπει. Γάμισε τα. Όχι. Αλλά θυμάμαι, δηλαδή, το Ραπτόπουλο, κοιμόμουν με το Ραπτόπουλο, πήγαινα σχολείο, μετά συνέχιζα τη δουλειά με το τέτοιο. Παντρεύτηκα με τον Ραπτόπουλο, χώρισα με τον Ραπτόπουλο, πάλι με τον Ραπτόπουλο. Κάτσε, το μαθαίνω τώρα αυτό. Είσαι παντρεμένος με τον Ραπτόπουλο. Όχι, θέλω να σου πω. Δηλαδή, ήταν κομμάτι. Δηλαδή, εγώ τον Ραπτόπουλο, απλά ποτέ το θεωρώ σαν συγγενή μου. Κατάλαβες. Ναι. Ο συγγενής που ποτέ δεν ήξερε, ο ανιψιός που ποτέ δεν με ήξερε, αλλά και εγώ ποτέ δεν τον ήξερα. Αλλά ζήσαμε μαζί, ας πούμε. Γιατί ήταν η παρέα. Φοβερό η παρέα. Έτσι. Είναι παρέα, κατάλαβες, και μεγάλωσα μαζί του. Η δηλαδή, καλή παρέα. Εγώ τώρα αυτό που τα λέω τώρα γιατί ποτέ δεν θα προλάβω να το δω γιατί πάντα τρέχει. Γιατί μια φορά ήρθε με έπιασε και με λέει. Το λέω, έχω κάνει πολλές μαλακίες στη ζωή μου, λέω, αλλά ποτέ δεν είχα πατέρα, λέω, έτσι να κάνω. Και λέει, έχεις εμένα. Έχεις εμένα τώρα. Και μετά για μια εβδομάδα με περνούσε δίπλα μου και δεν με μιλούσε. Σε αποθεώνει κόσμο, σε αποθεώνουν όλοι. Σε αποθεώνουν όλοι, Δημήτρη. Τώρα ξέχασα. Κάτσε με κάνεις. Πιστεύεις ότι αυτή η καλτήλα θα συνεχιστεί εκεί? Δεν θα συνεχιστεί, όχι. Μόνο ο Χατζηνάκος το πιστεύει. Μόνο ο Χατζηνάκος. Δεν θα συνεχιστεί. Θα αποστηρωθεί. Θα αποστηρωθεί, ρε μαλάκα. Ναι, θα αποστηρωθεί. Ο Χατζηνάκος ό,τι πίστευε. Ήδη αποστήρωσε εμένα. Ο Χατζηνάκος ό,τι πίστευε. Φούρναρη, σε αγαπάμε, είσαι ένας από εμάς. Φούρναρη, σε καταλαβαίνουμε, λέει και εμείς. Που βλέπουμε μαρμίτα. Το Ραπτόπουλο. Και εμείς λέει δεν πηδάμε εφημερίδα. Πρώτη φορά, γι' αυτό λέω ότι είμαι ο πιο παλιός. Αλλά προετοιμάστηκα. Περίμενα. Μελέτησα τα πάντα της σκηνής του. Πρώτη φορά τον είδα το 98 που ήσουν με το φίλο σου το Βένι. Που δεν μιλάς τώρα. Δεν μιλάω. Στο μάτς με τον Καζναφέρη. Τη Β' Θεσσαλονίκη ήταν τότε. Είχες βγει στην εκπομπή και έλεγες ίδια ευθεία. Τη Β' Μακεδονία. Τη Β' Μακεδονία. Ίδια ευθεία ήμουνα με τον Καζναφέρη που έδεσε το γκολ που ακύρωσε το γκολ του Τάκολα. Τότε σε είδα το 98. Check it out now. The funk soul brother. Right about now.